Σίδης. Πάρα πολύ ωραία ενέργειά του. Η Σόφκα την επίθεση. Μαρτίνα. Ωραίο ξεμαρκάρισμα. Πανελληνίων. Θα φύγουν πιθανόν και από τα σπίτια τους. Σούτ. Στατιστική που δεν υπάρχει όμως. Θα δούμε πόση ώρα έχει ο κύριος να πετύχει καλάθι. Βέβαια κάπου εδώ. Παρ' όλα αυτά είναι η ομάδα που ξεχωρίζει στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ ωραία ενέργεια του Μάρτιν. Αντιπρόεδρος της ΕΚΑΣ, τον Γιάννη Καλατζάκη. Θα είμαστε και εκεί μαζί. Πολύ ωραίο καλάθι. Θα φόρεσε σωστή η φανέλα. Χθες φόρεσε το 9 και μας μπέρδεψε για ένα ημίχρονο. Ωραία ενέργεια, ωραίο καλά. Μα να φάω ο Κατσούρης να πάρει. Και νομίζω ότι κάπου εδώ αρχίζει σιγά σιγά και διαμορφώνεται μια. Κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή μπορεί είναι μια φουρνιά να τύχει να έχει. Πιθανότατα και έχει σημασία σε κάθε περίπτωση. Για το κριτικό μπάσκετ, για το μπάσκετ εν γέννη, δεν είναι τόσο. Δηλαδή, εμφανιστούν ξαφνικά πέντε παιδιά τα οποία θα βγάλουν μάτια. Σε πρώτο χρόνο πιέζει ο Κίδωνας. Πολύ ωραίο το καλά. Ο Περουλάκης θα πάρει, αυτός φαντάζομαι, χρόνο περισσότερο. Και το δικαιούται, αν θέλετε, διότι το κάνει επίθεση στο Ηράκλειο. Δεν με μπερδεύουν. Το σούτ για τρεις. Το κάνει και σωστά, θα το κάνει. Αν μπορούσε και αν υπήρχε ένας τρόπος να πάρει time out, να βάλει χέρι στους παίκτες. Διαδικαστικού χαρακτήρα, το έχουμε πει, εδώ και ώρα το παιχνίδι έχει τελειώσει. Σούτ για τρεις, εύστοχο. Με την ομάδα του, ή θα είναι τέλος πάντων πιθανό να είναι στο Final Four, για να μην αδικήσω τις υπόλοιπες ομάδες. Εδώ σε ένα πολύ όμορφο κλειστό.